Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 12-13 λεπτά. Γιάννη Ζάτση μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Τι να το κάνω, δώσε λίγο τη μουσική. All About Aris On Air λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και πριν από ένα γεμάτο αγωνιστικά Σαββατοκύριακο για τον Άρη, κυρίως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αφού έχουμε δράσει και στα δύο μεγάλα τμήματα του συλλόγου, με το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας αύριο στις 6 και 4 στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιόνιο και την αναμέτρηση του μπασκετικού Άρη με το Λαύριο την Κυριακή στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο παιχνίδια, θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμάστηκε ο Άρης για το δύσκολο παιχνίδι που έχει στην έδρα του Πανιωνίου, για τον μπασκετικό Άρη που λίγες μέρες μετά το νέο αποκλεισμό που γνώρισε αυτή τη φορά για το κύπελο κόντρα στον Προμηθέα θέλει να βγάλει αντίδραση απέναντι στο Λαύριο σε μια δύσκολη, σε κάθε περίπτωση μια δύσκολη αναμέτρηση για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Όλα αυτά παρέα μαζί και με τα δικά σας τηλεφωνήματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι αύριο έχουμε το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού Άρη, είναι το παιχνίδι με το οποίο ανοίγει και η αυλαία της 6ης αγωνιστικής για την Super League, στις 6 και 4 στη Νέα Σμύρνη. Στις 7 έχουμε Πανετολικός Λεβαδιακός. Δύο ομάδες που βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας και κυρίως ο Λεβαδιακός. Τους χωρίζουν 2 βαθμοί, 5 έχει βλέπει ο Πανετολικός, 3 έχει ο Αστέρας της Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης λέω, ο Λεβαδιακός. Ο Πανετολικός στους 5 λοιπόν. Μας αποζητώνει στο κινητό Γιάννης Ζάτσης που δεν το βάζουμε ποτέ φυσικά στο θόρυβο. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός στις 8.30. Με αυτά τα τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα της πρώτης μέρας. Την Κυριακή στις 4, Λαμία Όφη. Η Λαμία βρίσκεται 3 θέσεις από το τέλος και Όφη στην πρώτη-τελευταία θέση της βαθμολογίας. Καίγονται και οι δύο. Είναι αίμα κι άμα στο συγκεκριμένο μάτσα και είμαστε νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα. Στις 6 και 4 το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον τελευταίο από όλα Σμύρους, παραμένει χωρίς βαθμό. Η μοναδική ομάδα με 0. Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα στις 7. Ο Ατρόμητος που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς θέλει να πάει στη διακοπή, παραμένοντας εκεί στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας κόντρα σε ένα ΠΑΣ Γιάννενα που βρίσκεται στην ένατη θέση με 6 βαθμούς. Το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Παιχνίδι στο οποίο θα υπάρχει και κατασκοπία από πλευράς Άρη. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής με το παιχνίδι Ξάνθη Λάρισα στα Πηγάδια. Ισοβαθμούν στην 7η θέση οι δύο ομάδες και για αυτές σημαντικό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, το οποίο θα κλείσει και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής. Ο Άρης λοιπόν έχει αυτό το παιχνίδι το αυριανό στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Το συγκεκριμένο μάτς μαζί με εκείνο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης νομίζω ότι ήταν έτσι και είναι μια διάδα αγώνων πολύ σημαντική για την πορεία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα και κυρίως γιατί αυτή η διάδα βρίσκεται πριν από μια τριάδα ντέρμπι δύσκολων αγώνων που θα βρει μπροστά του Άρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε κοντά στον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα καλείται να κάνει το ίδιο πράγμα και στη Νέα Σμύρνη, σε μια δύσκολη έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Και αν κοιτάξουμε λίγο τους αριθμούς της προϊστορίας του Άρη στην έδρα του Πανιωνίου, νομίζω ότι γίνεται. Επιβεβαιώνεται βασικά αυτό το οποίο λέμε, με μόλις 10 νίκες. Τι μόλις, πώς ήθελες, 70? Σε 50 παιχνίδια. Εντάξει, είναι 10 εκτός έδρας νίκες είναι. Πανιόνιος είναι, δεν είναι ο Φουφούτας. Όσο καλή είναι η προϊστορία με τον Πανιόνιο στο Βικελίδης, δεν είναι το ίδιο κακή βέβαια, αλλά είναι κακή γιατί ο Πανιόνιος στο Βικελίδης έχει μόλις 2 νίκες εδώ και 60 χρόνια. Και τελευταία νομίζω ήταν το 11, ναι. Αυτή με το Μήτρογλου. Με το Μήτρογλου που έσπασε το φοβερό εκείνο σερί. Λοιπόν, τι βλέπεις ρε Χρήστα. Δεν ξέρω, βγήκαν τώρα φωτογραφίες. Πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, βγήκε κάτι φωτογραφίες σου. Φωτογραφίες σου. Βλέπω ότι είμαι συν 30 κιλά εδώ πάντως. Ναι, όντως. Μπράβο. Όντως.
Λοιπόν, λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπουμε κάτι, οι αναμνήσεις σαν γύρω. Βλέπω Ιωάννα Τούνη, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό κόλλησα στην αρχή. Είναι στο περίπτερο του All About Time. Νάτι, Ιωάννα Τούνη με Σέρχιο Κόκε και Λουντούλου και Κατερίνα Σιώσου. Βέβαια. Έλεγε, φίλε. Η Κατερίνα έρχεται ακόμα στο περίπτερο μας, τώρα η Ιωάννα δεν έρχεται. Έγινε πιο φιρμάτη. Λοιπόν, έλεγες για το παιχνίδι με το Μανιόνιο. Ναι. Το έχω γράψει στο blog μου στο SDNA πριν από λίγο. Το οποίο φυσικά με πολεμάει ο Σταμάτης δεν το ανέβασε. Γιατί? Δεν ξέρω, στείλ το να ανέβει. Λοιπόν, έχω γράψει λοιπόν ότι το παιχνίδι αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι μετά την αποτυχημένη μας παρουσία στα Γιάννενα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στο οποίο δίνεται η ευκαιρία στον Άρη να αλλάξει τον στόχο της φετινής σεζόν. Να αναβαθμίσει τον στόχο του και να πει ότι θα κυνηγήσω κάτι παραπάνω από την είσοδο στην πεντάδα και την ευρωπαϊκή έξοδο. Δεν εννοώ φυσικά να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά με μία νίκη στη Νέα Σμύρνη, ο Άρης θα επιβεβαιώσει ότι φέτος θα κάνει πρωταθλητισμό. Η έννοια του πρωταθλητισμού δεν είναι μόνο παίρνω το πρωτάθλημα. Η έννοια του πρωταθλητισμού είναι παλεύω για τη νίκη για όλα τα μάτς, παίρνω συγκεκριμένα δύσκολα παιχνίδια που από τη μία με οδηγούν εύκολα στην υλοποίηση του αρχικού μου στόχου, της ευρωπαϊκής εξόδου, αλλά κυνηγάω μέχρι εκεί που με παίρνει και κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω μπορεί να είναι η τρίτη θέση, η δεύτερη θέση, μακάρι το πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Με μια φυσικά διαφορετική προσέγγιση το Γενάρη. Αλλά για να φτάσω το Γενάρη να μπορώ να πω στον Καρυπίδη και τον κάθε Καρυπίδη, πρόεδρε, φέρε μου έναν Μπρούνο Γκάμα και σε δύο άλλες θέσεις που πιστεύεις ότι χρειάζομαι. Όταν λέω Μπρούνο Γκάμα εννοώ την αξία του Μπρούνο Γκάμα, έτσι. Από παράδειγμα, να πω σε μια θέση που ο Άρης έχει τρεις πολύ καλούς παίκτες, το τερματοφύλακα και ειδικά ο Κουέστα μέχρι στιγμής θα πάει εξαιρετικά. Ας πούμε ότι δεν ήταν καλός ο Κουέστα και το λέω αυτό για να προστατεύσω κάποια παιδιά. Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ ποιες αδυναμίες έχει η ομάδα. Αλλά θέλω, κρίνω ότι δεν έχω καλό τερματοφύλακα. Πάνε φέρε μου εκεί έναν καλό τερματοφύλακα για να πάω στο κάτι παραπάνω. Παιχνίδι λοιπόν όπως αυτό της Νέας Σμύρνης είναι τέτοιο. Είναι κομβικό. Και είναι κομβικό και για έναν ακόμα λόγο. Πέρα ότι προσέχεις συναδέλφους γυναίκες αθλητικογράφους και παίζεις εκεί στο κινητό σου και δεν με προσέχεις, θα φλώ και μετά θα μαζέψω ό,τι να είναι. Λοιπόν, πώς, αφού σου έχουν βγει τα μάτια έξω στο Instagram. Κάτσε, ρε, λοιπόν, σιγά και εσύ. Απ' την άλλη, εμένα μου έχει βγει τα μάτια έξω στον Α. Λοιπόν, είναι λοιπόν παιχνίδι το οποίο αλλάζει το στόχο σου. Γιατί με νίκη, ο ΠΑΟΚ έρχεται στο Βικελίδης μετά από δύο εβδομάδες και παίζεται η πρώτη θέση. Γιατί παίζει και ΑΕΚ Ολυμπιακός τώρα, μην το ξεχνάτε. Και αυτό θα παίξει. Άρα, αν ο Άρης κερδίσει και το βράδυ του Σαββάτου τον καμαρώνουμε στην πρώτη θέση, είτε είναι προσωρινό, γιατί λογικά την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα το περάσει το εμπόδιο του Απόλλωνα, είτε όχι. Ένα. Στο μάτς που θα παίξουν οι δύο μετά από δύο εβδομάδες, θα παίζεται η πρώτη θέση. Και όταν σε αυτό το μάτς παίζεται η πρώτη θέση, καταρρύπτονται αμέσως οι αστείες δικαιολογίες ότι δεν είναι ντέρμπι τίτλου. Πότε ακριβώς θα θέλετε να είναι να χαρακτηριστεί ντέρμπι τίτλου? Πρώτη τελευταία αγωνιστική στους δύο βαθμούς η διαφορά? Για να υπάρχει ένα τέτοιο ντέρμπι τίτλου πρώτη τελευταία αγωνιστική, θα πρέπει τις προηγούμενες αγωνιστικές να μην έχει διαμορφώσει το αποτέλεσμα ο κάθε ένας παραγκήτης, ο κάθε ένας ελεγχόμενος, ο κάθε ένας που θα σηκώνει ή θα κατεβάζει τη σημαία ανάλογα με τις εντολές που θα έχει πάρει. Γι' αυτό ο Άρης θέλει ξένους διαιτητές. Και ακούω και διαβάζω τις αστειότητες. Α, κοστίζουν παραπάνω. Άρα κάποιοι προτιμούν να πληρώσουμε λίγο λιγότερο, αλλά να σφυρίζουν ή ό,τι να είναι. Αυτοί που απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις. Είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί
Τα παίρνουνε ή οτιδήποτε άλλο. Θα μου πει κάποιος, έχεις απόδειξη ότι τα παίρνουνε? Εγώ δεν έχω απόδειξη ότι τα παίρνουνε. Εν τούτης είδα να καθαρίζονται διάφοροι διαιτητές που κατηγορήθηκαν κατά καιρούς και να βγαίνουν από τους πίνακες και να πηγαίνουν ησυχέσια στα σπίτια τους. Έχω δει απίστευτες αποφάσεις και λάθη ανθρώπινα. Και όλο στοιχείος είναι κατά του Άρη αυτά τα ανθρώπινα λάθη και υπέρ συγκεκριμένων ομάδων. Που όλο στοιχείως οι συγκεκριμένες ομάδες είχαν και τον έλεγχο των διάφορων ενώσεων. Που όλο στοιχείως οι ενώσεις έβγαζαν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Που όλο στοιχείως όριζε την ΚΕΔ. Που όλο στοιχείως όριζε τους αθλητικούς δικαστές. Τώρα έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Έχουν αλλάξει και οι αποχρώσεις από τις παράγκες. Έχουν διαφοροποιηθεί τα χρώματα και έχουμε και πολλές παράγκες δεξιά και αριστερά. Όταν λέω παράγκες εννοώ παλιά σπίτια. Έτσι. Μην μπερδευτεί κανένας. Έτσι. Έχω καταλήξει πάντως ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι όποιος δεν θέλει ξένους διαιτητές στα αυτά τα παιχνίδια, ξεκάθαρα θέλει να επενδύσει σε μια ελληνική παράγκα. Ο Άρης λοιπόν ορθώς έκανε αυτό το οποίο έκανε και ζητάει ξένους διαιτητές για τα δικά του τα παιχνίδια, αλλά πριν από αυτά τα παιχνίδια που έρχονται αμέσως μετά τον αγώνα με τον Πανιόνιο, θα πρέπει να πάει σε αυτά τα παιχνίδια ως διεκδικητής του τίτλου. Δεν λέω ότι μπορεί. Θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα. Θεωρώ ότι έχει χτυπητές αδυναμίες που δεν του επιτρέπουν ακόμα να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές, θέλω να είμαστε αληθινοί και να προσεγγίζουμε στην πραγματική διάσταση και τις δικές μας δυνατότητες και τις δυνατότητες των άλλων. Θα πω επίσης κάτι όμως. Ούτε πέρσι η ΑΕΚ ήταν έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα. Ήρθαν τόσες και τέτοιες συγκυρίες που της το επέτρεψε στο τέλος η θεά τύχη να το πάρει. Θέλω λοιπόν αυτή τη μία πιθανότητα, έστω που έχει ο Άρης στις χίλιες, να την διεκδικήσει. Και θα μας πείσει όλους και βασικά θα σας πείσει όλους ότι θα τη διεκδικήσει, εφόσον με το καλό αύριο το απόγευμα πάρει το τρίποντο στη Νέα Σμύρνη. Είναι παιχνίδι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος θα σκυλιάσει κυριολεκτικά για να μας κερδίσει, για να κερδίσει τον Άρη. Χρειάζεται καλή απόδοση, χρειάζεται περιορισμός των λαθών, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται καλή διαιτησία, χρειάζεται σωστές υποδείξεις από τους βοηθούς και μακάρι αύριο το βραδάκι ο Άρης να είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Αν με το καλό συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα μιλάμε για διαφορετικό στόχο της ομάδας, για διαφορετική προσέγγιση των επόμενων αγώνων και πιο συγκεκριμένα τον ντέρμπι και θα είμαστε πλέον σε θέση να μιλήσουμε άπαντες πολύ διαφορετικά ως προς την παρουσία του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά είχα να πω. Σε λίγο θα το προσεγγίσουμε και αγωνιστικά το παιχνίδι, να κάνουμε κουβεντούλα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ που ξεκινάει και αυτό τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Σε ένα επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στο Λαύριο. Και βεβαίως έχουμε και άλλα πραγματάκια και άλλη επικαιρότητα σημαντική να σχολιάσουμε και να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Θα πούμε και την αποστολή που αν δεν έχει επιβαστεί σε λίγο επιβάστη στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει για την Αθήνα και για τα πλάνα του Πάκου Ερέρα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικά όλα about Aris on Air στο Λίμπερο 107,4. Κάποιος μου είπε βέβαια πετυχημένο ότι κάποια στιγμή πρέπει να το κάνετε όλα about Aris on Air. Είναι και αυτό μια καλή επιλογή. Ο φίλος ο 779 λέει, είναι δυνατόν να βάλουν ξένο διαιτητή μόνο με ΠΑΟΚ? Η αλήθεια είναι ότι αύριο ο ορισμός είναι κίτρινου χαλίφη που δεν ανήκει ο Νιόνιος. Γι' αυτό κάνουν κάλεσμα, λέει ο φίλος ο 779. Καλά, μην το πιστεύεις 779. Κανενός δεν είναι. Γιατί σου λέω πάρα πολύ έτσι, με κάλυψη, απόκρυψη, ότι ο συγκεκριμένος δεν ανήκει κάπου. Το ότι δεν έκανε τα κέφια συγκεκριμένου
χαλίφι δεν σημαίνει ότι είναι χαλίφι άλλου. Γιατί όταν φτάσαμε εκεί πλέον, στο να επιλέξει έναν από τους δύο, τότε έκανε μία επιλογή. Δεν ανήκει όμως κάπου ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει γίνει διαιτητής επί του Κουμπάρου, για αν με εννοείτε. Άρα θα δούμε, όπως και ο βοηθός μεγαλούργησε ο συγκεκριμένος. Θα δούμε πώς ακριβώς θα πάει το όλο θέμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και ο κόσμος στην κερκίδα που θα βρεθεί μεμονωμένα θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην ξεφύγει, να μην αναγκαστεί να δικαιολογείται μετά για το οτιδήποτε. Χρειάζεται παντού επαγρύπνηση, χρειάζεται τεράστια, επαναλαμβάνω, προσοχή, γιατί ακολουθούν δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό εντός έδρας, που φυσικά θέλουμε άπαντες στην ομάδα να τη δούμε να παίζει σε ένα κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης και να φτάνει σε επιτυχία, να φτάνει στις νίκες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει όλοι να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να πω και κάτι ακόμα. Αν ο κάθε κομίνης ανήκει στον κίτρινο ή στον ασπρόμαυρο χαλίφι, για ποιο ακριβώς λόγο θα πρέπει να ευνοήσει τον Άρη αύριο και όχι τον Πανιόνιο? Για να έχει και ο ένας και ο άλλος χαλίφης στα δύο μάτς που ακολουθούν έναν ακόμα διεκδικητή του τίτλου, ή έστω όχι διεκδικητή, μια ομάδα που με το μυαλό της θα νομίζει ότι διεκδικεί κάτι? Ή θα συνδράμει ώστε αυτή η ομάδα να μπει απογοητευμένη στη σειρά των αγώνων με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό? Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος και του ΠΑΟΚ, που είναι ένα βαθμό από πάνω, και της ΑΕΚ, που είναι ισόβαθμη στον πίνακα της βαθμολογίας, και του Ολυμπιακού, που είναι μαζί του στον πίνακα της βαθμολογίας. Άρα, για ποιο λόγο να με ευνοήσει εμένα αύριο κόντρα στον Πανιόνιο? Γιατί να μου πεις ότι θα με ευνοήσει κόντρα στον ΠΑΟΚ ή στην ΑΕΚ, να τον βάλει δηλαδή ο αντίπαλος του ενός στον άλλον, να το καταλάβω. Κόντρα στον Πανιόνιο όμως γιατί να με ευνοήσει? Ε? Και γιατί να μην το πάρω ανάποδα? Να προσπαθήσει να εξευμενήσει αυτόν που έχει στεναχωρήσει ο Καμίνης, πώς το λένε, Κομίνης. Ε? Γι' αυτό ξένοι διαιτητές. Και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Να μην φοβάται ο ξένος διαιτητής ούτε τα κασκόλ που τον πνίγουν, ούτε τα αμάξια που καίγονται, ούτε τα όπλα, ούτε τις απειλές, ούτε το επιχειρηματικό μέγεθος του ενός ή του άλλου. Να μπαίνει ο ξένος διαιτητής και να βλέπει κυτρινόμαυρες φανέλες, κόκκινες φανέλες, ασπρόμαυρες φανέλες, πράσινες φανέλες. Να βλέπει φανέλες και τίποτα άλλο. Να μην βλέπει στη φανέλα του ενός τον Ιβάν, στη φανέλα του άλλου τον Μελισάν, στη φανέλα του τρίτου τον Μαρινάκη και στην τέταρτη τον Καρυπίδη. Να βλέπει μόνο φανέλες, ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς. Αλλά ενώ θεωρούσα ότι αυτό το θέλανε όλοι οι εξηγιαντές, διαπιστώνω ότι δεν το θέλουνε. Θέλουνε ξένο διαιτητή στο αμάς των άλλων. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε 50 χιλιάρικα να πληρώσουμε για ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του Άρη, αλλά έχουμε καμιά 50 εκατομμύρια για να βάλουμε το ΒΑΡ. Έχουμε 10.000 και 20.000 να πληρώνονται οι κουκουλάκηδες, οι τριτσόνιδες, οι Περέιρα, δεν ξέρω πόσα παίρνει ο καθένας. Έχουμε να παίρνουν λεφτουδάκια αυτοί. Έχουμε να κάνουν ταξιδάκια με την εθνική ομάδα 132 σύμβουλοι της ΕΠΣ. Είναι απαραίτητο βέβαια, προσφέρουν έργο. Για όλα έχουμε. Γι' αυτό έχουμε και κατηγορούμενους καμιά 35 άτομα για κακουργηματικές πράξεις. Όχι ο ένας κάρτα υγείας, όχι ο άλλος κακουργηματική πράξη το ένα, κακουργηματική πράξη το άλλο. Γι' αυτά έχουμε. Για 5 παιχνίδια του Άρη, 6, 7, 8 πόσα είναι συνολικά. 50 χιλιαρικάκια, πρόσεξε, όταν λέμε 50, αυτό έκανα και λάθος. Ο Έλληνας δεν θα πληρωθεί, τζάμπα το κάνει.
Δεν θα πάρει το 1,5 χιλιαρικάκι του ο διαιτητής και τα υπόλοιπα οι υπόλοιποι. Άρα μιλάμε για διαφορά 2-3 χιλιάρικα. Έχει λέει και διαμονή. Έχει λέει έξοδα διαμονής. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα δεν πληρώνει ξενοδοχείο να πάει να σφυρίξει στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα ή στην Κόρινθο ή οπουδήποτε άλλο ή στην Αθήνα. Μιλάμε για αστειότητες τώρα. Αστειότητες ανθρώπων που θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, ξένο. Ξένο και με τον ΠΑΟΚ, ξένο και με την ΑΕΚ, ξένο και με τον Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει για αυτόν που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή την πέμπτη αγωνιστικούλα. Είναι ένα βαθμό από την πρώτη θέση. Άρα λογίζεται ως συνδιεκδικητής του τίτλου. Θέλετε, δεν θέλετε. Πάμε και στα αγωνιστικά, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Λοιπόν, τι έπαθες? Όχι, να πάμε. Με κατεβασμένο το μικρόφωνο δεν ακούγεται τίποτα, φίλε. Όχι, έτσι μου είπε ο Γιάννης ότι θα είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Ακούγεται κανονικά. Δεν τον ακούω εγώ. Έτσι πρέπει να είναι. Εσύ τον ακούς καλά? Εγώ ακούω τον εαυτό μου. Άσε εσύ. Ο συνάδελφος εδώ που είναι ηχολήπτης. Με ακούς καλά, Γιάννη μου? Μπράβο. Εξαιρετικά. Ναι, γιατί πριν το σήκωσα, αλλά μου το κατεβάσανε κατευθείαν. Να διαβάσω την αποστολή η οποία ταξιδεύει αυτή τη στιγμή για την Αθήνα. Λοιπόν, Κουέστα, Καντιμίρης, Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα, Κολάσο, Σόουζα, Ντιγκινή, Μπάσα Μενέντεθ, Γιουνές, Ματίγια, Μαύραη, Μαρτίνες, Δελιζήσης, Νασλίδης, Σιώπης, Τζανακάκης και Κωνσταντινίδης. Οι 18 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Πάκο Ερέρα για το μάτς με τον Πανιόνιο. Εντάξει, εκτός ο Βέλεθ, ο οποίος έτσι όσο γνωρίζαμε εδώ και δύο μέρες ότι δεν υπολογίζεται τον Ερέρα. Εκτός και ο Βαλεριάνος που ναι μεν έχει επιστρέψει σε προπονήσεις αλλά ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει αρκετές. Και έτσι πλέον βλέπει συσσαγωγικά και αυτός όπως και ο Βέλεθ το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με την παρουσία του Γκάμα να μην προκαλεί έκπληξη. Τα έλεγε ο Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Τα έλεγε. Ναι. Είχαμε πει από τη Δευτέρα ότι προχωράει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν και οι άνθρωποι του Άρη από θεραπεία του Πορτογάλου. Αισθανόταν πολύ καλύτερα. Μπήκε συντηρητικά σε πρώτη φάση πριν λίγες μέρες. Νιώθει καλά. Συμπεριλήφθηκε σε 18άδα. Και εγώ δεν αποκλείω να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα αύριο ο Πορτογάλος. Είναι κάτι όμως το οποίο θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή από τον Ερέρα και ανάλογα με το αν θα σταθεί ο Γκάμα ενοχλήσει ή όχι στην προθέρμανση της ομάδας. Και να μην ξεκινήσει όμως, νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποιο σημείο του αγώνα ο Ερέρα θα τον χρησιμοποιήσει, τον Γκάμα, κόντρα στον Πανιόνιο. Επαναλαμβάνω όμως, είναι πιθανό να τον δούμε και στο αρχικό σχήμα. Ένα αρχικό σχήμα για το οποίο μάλλον έχουμε ερωτηματικά. Βασικά, ξεκινήσουμε από αυτό ότι έχουμε ερωτηματικά. Οι επιλογές θα εξαρτηθούν και από το σύστημα που θα επιλέξει ο Ερέρα στο αυριανό παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, πώς είναι το μικρόφωνο, καμπουριάζω. Κάτσα κατέβω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, εδώ. Τώρα δεις πώς είμαι. Λοιπόν, θα εξαρτηθούν λοιπόν οι επιλογές του Ερέρα και από το σύστημα το οποίο θα επιλέξει. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε ένα 4-3-3 αύριο από τον Ισπανό τεχνικό. Ένα ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Σόουζα, αν θα είναι δηλαδή ο Δελιζήσης ή αν θα είναι ο Μαύραη. Και είναι μια επιλογή δηλαδή που... έβαλε στο Σόουζα σίγουρο. Νομίζω ότι θα είναι. Απέκλεισε ναι, το δίδυμο για... Μαύραη Δελιζήση. Κοίτα, με αυτό το δίδυμο θα χάσει πολύ στην ταχύτητα πίσω. Έτσι. Ενώ με τον Σόζα τουλάχιστον κερδίζει λίγο σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με αυτούς τους δύο. Τώρα το θέμα είναι ποιον θα επιλέξει για να έχει δίπλα του ο Ερέρα. Αν επιλέξει τον Δελιζήση θα έχει ένα δίδυμο το οποίο γνωρίζεται. Γιατί πέρυσι όλη τη χρονιά τη βγάλανε μαζί οι δύο ποδοσφαιριστές. Συν ότι θα έχεις και έναν Δελιζήση ο οποίος από την αρχή του πρωταθλήματος είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του Αργιαμένα. Μαζί με τον Βέλεθ και τον Κουέστα. Αν επιλέξει τον Μαύραη, θα έχεις μέσα έναν κεντρικό αμυντικό ο οποίος έχει σε μεγαλύτερο βαθμό
την ικανότητα να κατεβάσει την μπάλα. Σε σχέση με το Δελιζήσι. Ή ακόμα και με το Σόουζα, αν θες. Ένας από τους δύο θα είναι ο παρτενέρ του Πορτογάλου. Ο Μενέντεθ ή ο Κολάσο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ένα δεύτερο ερωτηματικό. Και είναι ερωτηματικό γιατί καλώς ή κακώς κανένας από τους δύο ακόμα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση για να πεις ότι κάψει ξεκάθαρα προβάδισμα για τη συγκεκριμένη θέση. Εκεί που δεν τίθεται θέμα είναι στο δεξιάκρο που θα δούμε τον Τζανακάκη να παραμένει. Τώρα εφόσον πάμε σε ένα 4-3-3 θα δούμε στο κέντρο την τριάδα Μπάσα, Σιώπη, Ματίγια. Ίσως δούμε τον Μπάσα να παίζει ως εξάρι και το Σιώπη να είναι ο εσωτερικός μέσος μαζί με τον Ματίγια. Θα το δούμε. Και στην επίθεση... Αυτό με το εσωτερικός μέσος, ρε φίλε. Τριάδα... το εσωτερικός και το εξωτερικός. Στην τριάδα μπροστά, στην επίθεση, να. Χρήσανθε. Να. Αν παίξει ο Γκάμα θα είναι μαζί με τον Ματέο στα άκρα και ο Γιουνές στην κορυφή. Αν δεν παίξει ο Γκάμα θα είναι ο Ντιγκινή με τον Γκαρσία και ο Γιουνές πάλι στην κορυφή. Άρα δικαιώνομαι. Για ποιο? Σιώπης, Μπάσα, Ματίγια. Για ποιο πράγμα? Τον είχες βγάλει έξω το Ματίγια. Στο 4-2-3-1 τον έβγαλε. Και στο 4-3-3 τον έβγαλε. Όχι, δεν τον είχα βγάλει χρήση. Στο 4-3-3 υπάρχουν εκπομπές. Α, μαθαίνω τις μεταφράσεις. Δύο αναλόγως. Τις κόβω. Λοιπόν, δεν τον είχα βγάλει στην 30. Τώρα πάμε σε 4-2-3-1. Θεωρώ δεν έχει πολλές πιθανότητες. Γιατί? Νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι ταιριάζει περισσότερο αυτό το σύστημα στον Άρη. Αν δούμε πάντως 4-2-3-1. Δημιουργούνται περισσότερα ερωτηματικά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση όσον αφορά την εντεκάδα. Όχι τόσο στην άμυνα, αλλά μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, μπορεί να βάλει Μπάσα, Σιώπη, δίδυμο στα χαφ και τον Ματίγια λίγο πιο μπροστά. Μπορεί να βάλει Μπάσα, Ματίγια και τον Μαρτίνες πιο μπροστά. Μπορεί να βάλει Μπάσα, Σιώπη και τον Μαρτίνες πάλι πιο μπροστά, αφήνοντας εκτός το Ματίγια. Κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ δύσκολο να κάνει, να αφήσει το Ματίγια αυτή τη στιγμή εκτός εντεκάδας. Και στην επίθεση αναλόγως. Δηλαδή αν ο Γκάμα είναι έτοιμος να παίξει με τον Γκαρσία στα άκρα και τον Ντιγκινή ή κάποιον άλλον πίσω από τον Γιουνές. Θα δούμε. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι θα πάει στο 4-3-3. Ναι. Προσαρμόζεται πιο εύκολα και οι παίχτες που έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή. Αλλά θα δούμε αύριο. Ο Πανιώνης πώς θα παίξει? Ο Πανιώνης ξεκούρασε παίχτες προχθές ο Ανιγκό στο παιχνίδι εκεί πέρα. Τι πρέπει να προσέχουμε δηλαδή στον Πανιώνιο? Το Σπυριντόνοβιτς. Έλα μωρέ, αυτό είναι το προφανές. 100% προσέχει το Σπυριντόνοβιτς και το Μασούρα. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξει ο Άρης πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι και μια μαδεπία. Είναι γρήγορη, έχει ταχύτητα μεσοπιθετικά. Έχει τον Τουρμισά, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση τελευταία. Πέτυχε τα δύο γκολ στην νίκη με τον Απόλλωνα. Θα χάσω τον Τουρμισά. Αυτό είναι λίγο κακό τώρα, μα γίνει να ξέρεις. Άμα σου βάλει γκολ. Κακό θα είναι ο Γιέτ, το είπα. Ήταν τραγική άμυνά μας αν έχω χάσει από τον Τουρμισάη. Δεν έχω προοπτική, ρε φίλε, αν χάνω τον Τουρμισάη. Ποιος Τουρμισάη τώρα? Μπορεί να λήξει ένα 4 και να σου βάλει γκολ. Δεν σου είπα να χάσει, ρε Χρήσανθε. Τι? Δεν σου είπα να χάσει. Αν δεν μπορώ να περιορίσω τον Τουρμισάη, πώς θα περιορίσω τον Πρίγιοβιτς? Πώς θα περιορίσω τον Λιβάγια? Κάθε άμυνα, όσο καλή και είναι, καμιά φορά θα κάνει λάθη. Εδώ δεν είδες ο Γιωρίς τι έκανε με την Μπαρτσελόνα? Όχι. Που βγήκε από την αιστεία του. Ναι, ρε φίλε, είναι μέτρα. Άλλο ένα μεμονωμένο λάθος. Ένα μεμονωμένο λάθος, καμιά φορά είναι αρκετό, Χρήσα. Όχι, να μην γίνει. να μην γίνει. Αρκετό. Να μην γίνει. Λοιπόν, και τα πιθανή εντεκάδα του Πανιωνίου. Κότνικ στο τέρμα. Κότνικ. Ναι. Γιατί δεν παίζει ο άλλος? Κούρντι. Περίμενε, ρε. Παπαγεωργίου. Δεν παίζει άλλος, δεν έχουν βασικό αυτήν. Στα άκρα της άμυνας, τον Κότνικ έχει. Ο Κότνικ, φίλε, δεν έχει ξεκινήσει σε κανένα τα παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει, φίλε, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Α. Ωραία. Λοιπόν, Κότνικ στο τέρμα. Κούρντι και Παπαγεωργίου στα άκρα της άμυνας. Γιατί θα είναι δεκάδα τώρα που βγαίνει και από τον Πανιόνιο για το αυριανό παιχνίδι. Μπανανά, Ντομίγκε, Αστόπερ. Τριάδα στο κέντρο με Κόρμπο και Ιτάτσι, Λούλη. Και αυτοί 4-3-3 έχουν. Λοιπόν. Με που συντονίζει τώρα όμως με αυτό που κάνει. Πάρα πολύ. Και ο Ντουρμισάη στην κορυφή με το Σπυριντόνοβιτς και το Μασούρα στα άκρα. Ναι. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις? Δύο. Δύο μάτς.
Κότνικ. Έχει δύο μάτσα, φίλε. Ναι. Δύο μάτσα, το οποίο το ένα έχει μπει αλλαγή. Είναι ο Κότνικ. Άρα δεν είναι αυτός ο βασικός. Με αυτό θα... Δεν σου είπα ποιος είναι ο βασικός, εγώ σου είπα ποιο θα παίξει. Γιατί, τι έπαθω άλλο, τραυματίστηκε. Ο Πυρίς, πώς ένας σερβο-γιουκοσλαβο, σλοβενο, σλοβακο, κάτι. Μπορώ να το ψάξω, άμα θες. Τι έπαθε ο άλλος, σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ναι, φίλε, θέλω να δω αν βγήκε για αγωνιστικούς ή για έξω αγωνιστικούς λόγους. Αν είναι τραυματίας ή αν είναι επιλογή του προπονητή να αλλάξει τερματοφύλακα. Γιατί ειδικά αν τον έχει αλλάξει στη μέση ενός αγώνα, παίζει ένα διαφορετικό. Με τον Ολυμπιακό νομίζω τον άλλαξε. Ή τραυματίστηκε το παλικαράκι αυτό. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί τον γκολ το τρώει ο Φίλιπ Μανοήλοβης. Ναι, αυτός, ναι, 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 ναι. Τι? Δύο εβδομάδες εκτός. Άμα είσαι έγκυρος ρεπόρτερ, βλέπεις έτσι. Απλά παρατηρείς. Αν παρατηρείς. Εγώ σου είπα ποιος θα παίξει. Δεν σου είπα τι έγινε με τον άλλο. Σου είπα θα παίξει ο Κότνικ. Mm. Λοιπόν. Ναι, το άλλο θα μου το έλεγες να το ξέρεις. Λοιπόν. Σωστό. Σωστό, Χρήστα. Σωστό, Χρήστα. Μου διέφυγε σε λεπτομέρεια. Ναι, μπράβο. Επανόρθωσα. Λοιπόν. Ωραία. Άρα, Κότνικ. Κότνικ, είπαμε. Ορίστε, λέει ο 506. Τραυματίας ο Μανουήλ. Ο Μανουήλ Ιλιοβιτς. Ναι. Λοιπόν, ο Κότνικ που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό και με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Ο Κούρντι με τον Παπαγεωργίου θα είναι τα μπακ. Ο Μπανανά με τον Ντομίγκε στα στόπερ. Τριάδα στο κέντρο, Κόρμπος θα είναι μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Με τον Τσιλούλη να είναι ο ένας εσωτερικός μέσος που σ' αρέσει και ο Κεϊτά να είναι ο άλλος. Με το εσωτερικό μέσο, ναι. Ο Ντουρμισάρη στην κορυφή και ο Σπυριντόνοβιτς με τον Μασούρα στα άκρα. Ο Σπυριντόνοβιτς παίζει αριστερά και ο Μασούρας δεξιά. Ο Σπυριντόνοβιτς παίζει, κάτω σου πω. Αλλάζουν, αλλά συνήθως τον χρησιμοποιείς αριστερά. Mm. Από όσο ξέρω εγώ. Άρα στο Τζανακάκι. Το Σπυριντόνοβιτς θα είναι στο Τζανακάκι, ναι. Εντάξει. Και ο άλλος ο Μασούρας στο. Άμα είναι στο Μενέντες. Στο Μενέντες. Αν υπέξει ο Μενέντες, στον κολλάς, ένα από τους δύο. Mm. Μάλιστα. Εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι. Με παγίδες. Εντός και εκτός γηπέδου. Και όσοι αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνετε τι εννοώ για το εκτός γηπέδου. Γιατί τα λέγαμε και προχθές με αφορμή την έγκριση που δόθηκε, το πράσινο φως να πω καλύτερα για την παρουσία των φίλων του Άρη στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Νομίζω ότι στον Άρη αντιλαμβάνονται τη σημασία του αυριανού αγώνα και τι μπορεί να αλλάξει μια ενδεχόμενη νίκη αύριο, οδηγώντας την ομάδα στην διακοπή με την παρουσία της πρώτης θέσης βαθμολογίας. Το να είναι μόνη πρώτη, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Είναι κάτι όμως για το οποίο μπορεί να της δοθεί δυνατότητα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και με τα ντέρμπι που έχει μπροστά της εκεί, που θα μετρήσει και τις δυνάμεις της αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πάκου Ερέρα. Ο οποίος περιμένει και αυτή τη διακοπή, όπως και την προηγούμενη, για να δουλέψει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί και τα παρατηρεί στα τελευταία παιχνίδια. Μπορεί να έχουμε και φιλικό τις επόμενες δύο εβδομάδες. Με τον Ηρακλή. Γιατί με την Ηρακλή, συγκεκριμένα. Γιατί έτσι έχω ακούσει. Κοίτα, εγώ ξέρω ότι θέλει ότι ο Μαυροφορίδης. Μυροφορίδης. Πώς? Μυροφορίδης. Πώς τον είπα? Μαυροφορίδης. Μαυροχιονίδης που το λένε στους Μαυροχιονίδης. Λοιπόν, ο Μυροφορίδης. Ναι. Έχει ζητήσει φιλικό. Εγώ αυτό και που μάλιστα για 13 Οκτωβρίου, σου λέω και ημερομηνία. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ερέρα έχει δώσει εντολή για να βρεθεί ένας αντίπαλος. Αλλά για φιλικό, όχι ψηλής έντασης. Θέλει δηλαδή κάτι αντίστοιχο με εκείνο που. Κάτι αντίστοιχο με τον Αγροτικό Αστέρα. Έτσι, λίγο ξαναπαίξουμε τον Αγροτικό Αστέρα. Ένα πιο χαλαρό φιλικό, γιατί ξέρεις ότι σε αυτά τα φιλικά υπάρχει ο κίνδυνος των τραυματισμών. Να παίξουμε στα κουφάλια. Γιατί για να είναι κοντά σε σένα. Ναι. Ναι. Πάω κουφαλίων, ρε φίλε. Ναι. Δεν μιλάμε για τόσο χαμηλό επίπεδο. Α, πιο υψηλό θες. Ναι. Ο Αγροτικό Αστέρα δεν είναι πιο υψηλό. Από τον Πάο Κουφαλίου, ο Χρυσανθέμου. Γιατί? Και οι δύο στην τρίτη εθνική παίζουν. Δεν θα είναι. Πάει για άνοδο η ομάδα του Ευόσμου, Χρυσανθέμου. Αφού πάει για άνοδο, γιατί έφερε ένα-ένα στο πρώτο μάτσο. Εντάξει. Α. Και εμείς που πηγαίναμε για άνοδο την πρώτη μια στη Football League, να φέρουμε να γίνει καρδίτσα. Και δεν ανεβήκαμε. Και δεν ανεβήκαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με τον Αντρέου. Έτσι. Ο Αντρέου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Χρήσαμε του Αλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε
Μέχρι και τις 7 γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές πλέον για να πάρετε εσείς τώρα τον λόγο εν ώψη του αγώνα με τον Πανιόνιο. Έχουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, βέβαια. Μήπως καλέσουμε κάποιον από τους ρεπόρτερ μας. Τι να πούνε. Να μας πούνε για το παιχνίδι με τον Λαύριο. Το τι. Και τον απόϊχο του αποκλεισμού στο κύπελο. Θέλω πολύ να πω στον αέρα αυτή την. Είδανε το μάτς. Θέλω να πω πολύ στον αέρα αυτή την εκπληκτική ατάκα που είπε όταν έστειλε χθες ο Γιάννης ότι η ομάδα έχει σήμερα ρεπό. Mm. Αλλά δεν μπορώ να την πω. Να μην την πεις. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα φιλοξενούσαμε δύο από τους συναδέλφους αν είχαν δει το παιχνίδι. Ναι, υπάρχει όμως ένα άλλο παιχνίδι μπροστά. Δεν το έχει δει κανένας. Ναι, υπάρχει ένα άλλο παιχνίδι μπροστά. Όμως τέλος πάντων, εντάξει. Σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη. Όταν ο Άρης χάνει 25 πόντους από τον Προμηθέα. Ναι. Δεν χρειάζονται λόγια. Έργα χρειάζονται. Σίγουρα. Δεν είπε κανείς αντίθετο. Αλλά σε ελπίζουμε ότι στο πρωτάθλημα, έστω και αν η ομάδα έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, θα διαφοροποιηθούν κάπως τα πράγματα. Δύσκολο πρόγραμμα έχει όλη τη χρονιά. Όχι μόνο τις πρώτες αγωνιστικές. Το 23-10-287-8-8-8 είναι στη διάθεσή σας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σας ακούμε. Να ακούμε τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας απόψεις εν ώψη του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Ναι. Έλα, Χρήστοφε. Πάμε, Παύλο. Για το μπάσκετ, καλά τα είπες. Η χρονιά θα είναι αχ και βαχ. Να μην έχουμε το αλίμονο στο τέλος. Δεν πιστεύω να είμαι Χρήστος. Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά εντάξει, κοίταξε να δεις. Να μην στεναχωρηθούμε πολύ. Υπάρχει λοιπόν εξήγηση. Άκουσε να δεις. Τα παιδιά αυτά, παρότι ξέρουμε ότι παίζανε στην Ελλάδα, πρωταθλητισμό δεν έχουν κάνει ποτέ και μετά φοράνε τη φανέλα της ομάδος του 20ου αιώνα, φίλε. Δεν αντέχουν. Είναι φανερό. Δεν μπορεί τώρα, παράδειγμα, ο Μποχωρίδης να μην μπορεί να βάλει, ας πούμε, βολές. Το Μαγκίνα με ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά όχι όμως και οι υπόλοιποι, ρε φίλε. Και αυτό είναι λοιπόν από το βάρος, ας πούμε, της φανέλας. Πράγμα που σημαίνει ότι ψυχολογικά και όλος ο κόσμος, δεν ξέρω τι πρόβλημα προέκυψε τώρα με το Super 3. Δεν γνωρίζω και δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα. Ακούω για κάτι μπροστινός ο Γουλιέλμος, δηλαδή αχυράνθρωπος μιας α ή β κατάστασης, κάτι για εισιτήρια. Δεν είναι, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι ο προηγούμενος έριξε την ομάδα, για να μην πω μια πενταετία, μια τριετία πίσω, συμπεριλαμβανομένης και της χρονιάς που ήδη διανύουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά είναι καλοί παίχτες, η φανέλα είναι πάρα πολύ βαριά και τους επηρεάζει, γι' αυτό θέλει ψυχολογική στήριξη. Δεν θέλει, όχι ότι δεν θα γίνει να με κριτική, αλλά ας λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι δεν ήταν παιδιά που έπαιζαν σε ομάδες, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο. Πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα. Εντάξει, ήδη από το κύπελο είσαι έξω και κοίταξε να δεις, δεν θα ήσουν από τον Προμηθέα, θα ήσουν από τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις κάποια εισιτήρια, εντάξει. Φαβορί ήταν ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας μπορεί να μην έχει το όνομα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει τη χάρη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι. Καμία αμφιβολία. Δεν περίμενα εγώ θα κερδίσει ο Άρης, αλλά περίμενα να παλέψει. Και πέρσι καλά, εντάξει, δεν τους αδικώ, αλλά και εδώ όμως υπάρχει. Ας το πούμε μία δικαιολογία. Δικαιολογία δεν είναι, γιατί επαναλαμβάνω, η φανέλα είναι πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Κλείνει αυτό. Πάμε ποδόσφαιρο. Συμφωνώ να είμαι και με τον Νίκο ότι αυτός ο Μασούρας είναι αυτός που έπαιζε να είμαι στην Παναχαϊκή, έτσι δεν είναι. Αυτό, βεβαίως. Στην Παναχαϊκή να πούμε. Την πρώτη χρονιά που ήμασταν στη Β' Εθνική είναι αυτός που σου κάνει το 0-1 μέσα λοιπόν στο Χαριλάου που τελείωσε με 2-1 υπέρ μας. Αυτός είναι ο Μασούρας. Νομίζω ότι αυτός πήγε στον Ολυμπιακό που λες. Στον Ολυμπιακό πήγε αυτός ο Ζουλάκης σας. Αυτός είναι. Ναι.
Αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο παίκτης. Αυτός είναι λοιπόν. Άλλος Μασούρας. Αυτός που λες νομίζω είναι αυτός που πήγε εσύ στη Λάρισα και, Νίκο, και τον έδωσε στον Ολυμπιακό. Εσύ λες τον Νίκο Μασούρα. Αυτός είναι ο Γιάννης Μασούρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι γρήγορος παίκτης όπως και άλλος αυτός ο Σπυριδόνοβιτς. Τι είναι, Σέρβος, είναι Κροάτης, τι είναι αυτός. Σέρβος νομίζω. Σέρβος είναι. Ναι. Είναι γρήγορος, ας πούμε. Αυτοί δύο είναι γρήγοροι παίκτες. Τώρα ως προς τη σύνθεση που είπατε, γιατί έχει και έναν εκεί στα χάφ, έναν έφρωμο Κεϊτά, λέγεται αυτός. Ναι, ο Κεϊτά. Ο οποίος ρίχνει, ας πούμε, αλίπητα κλωτσιά. Θέλει, ας πούμε, ταχύτητα και πιστεύω ότι... Σπυριντόνοβιτς είναι Αυστριακός. Ε? Αυστρία είναι. Δεν έχει σημασία που, αλλά καταγωγή να είμαι και τα λοιπά, Αφρικανός. Και ρίχνει η αλίπητα κλωτσιά. Θέλει σίγουρα ταχύτητα για τους δύο αυτούς, τους γρήγορους, ας πούμε, τον Μασούρα και τον άλλον Σπυριδόνοβιτς. Πιστεύω ο Σιώπης να είναι μέσα στην ομάδα μαζί με τον Μπάσα. Θέλει, ας πούμε, ταχύτητα στα χαφ και κλωτσιά. Ναι. Ταχύτητα στα χαφ, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, να πιω κλωτσιά. Δεν νομίζω. Το πρόβλημά μου είναι να με κομμίνεις. Τι θα κάνει, λοιπόν, ας πούμε, το κοράκι. Και ένα πρόβλημα, έτσι, αν μπορώ να το πω, να με πρόβλημα που έχω δει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, τα επίσημα, μου κάνει εντύπωση ότι ο αντίπαλος ξεκινάει να πιέζει τον Άρη ψηλά. Και ο Άρης για ένα 15 λεπτό στην αρχή, όσο περνάει ο χρόνος και ο άλλος κουράζεται, βρίσκει τρόπους, αλλά εκεί θέλει προσοχή, παιδιά. Στα πρώτα 15 με 20 λεπτά, στην επαναφορά της μπάλας, αυτό που λέτε και εσείς, transition game, ας πούμε, κτλ., θέλει προσοχή, γιατί εγώ τουλάχιστον είδα αυτό το πρόβλημα στα πρώτα παιχνίδια. Ας το πω ιδιαίτερα και κάτι ακόμα και κλείνω. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης δεν χάνει τα Σάββατα. Λοιπόν, όχι τώρα, από παλιά. Πολύ σπάνιες ήττες, ας πούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ να και με τον διπλό στη Νέα Σμύρνη. Μακάρι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε Θανάση. Βεβαίως. Μπράβο. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήριά μου σήμερα στον κύριο Χρύσανθο για τον πρόλογο του. Πάντα έχει ένα καλό πρόλογο, Χρύσανθο. Ναι. Στον επίλογο του καλά. Όσοι κατάλαβαν τα πολύ απλά ελληνικά που χρησιμοποίησε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τέτοιο παιχνίδι είναι το αυριανό. Πάντως, ρε παιδί μου, ορισμένες φορές είναι αυτό που λένε, θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουνε. Δηλαδή, έπαιξε ο Πανιώνιος με ΠΑΟ και Ολυμπιακό, αλλά με τον Άρη βγάζει ανακοίνωση να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να κυνηγήσουμε τις στόχους μας. Δηλαδή, αν μετά θα πούμε, ξέρω εγώ, κάτι, είμαστε εμπαθείς, είμαστε κακοπροαίρετοι, είμαστε αριανοί και τα λέμε εμείς αυτά. Ναι. Είμαστε. Δηλαδή δεν κρατάνε ούτε τα αυτά, ρε παιδί μου. Λίγο τα προσχήματα κρατήστε τα. Δηλαδή με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που παίζατε διοίκηση του Πανιωνίου, δεν ζητήσατε τη βοήθεια του κόσμου. Και γιατί δεν τη ζητήσατε? Δεν τη ζητήσανε. Με τον Άρη τη ζητάμε. Μόνο με τον Άρη. Μπράβο. Ούτε με τον Όφη στην Πρεμιέρα, ούτε με τον ΠΑΟ, ούτε με τον Ολυμπιακό. Ειδικά αυτά, ξέρεις, είναι θέμα χαρακτήρα των ανθρώπων, ρε φίλε. Πρέπει κάποιος άνθρωπος αυτά τα πράγματα να τους μεταφέρει. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν ο Γιώργαρος ο Κονσίδας μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω. Ναι, να μπεις μέσα, να κερδίσεις και όταν θα τελειώσει το μάτς, θα το πεις στο αυτί του Πανιώνιου, εκεί που θα τον αγκαλιάσεις κιόλας, γι' αυτό σου την έκανα τη δουλειά, επειδή έβγαλε η δική σου ανακοίνωση για το σημερινό παιχνίδι. Είναι, ξέρεις, εντάξει. Όχι, νομίζω ότι και αυτοί συμφωνούν, γιατί έχουν το θέμα τους με τον Άρη, οπότε πούλησαν και λίγο λαϊκισμό. Α, ναι. Α, εντάξει. Δεν βαριέσαι. Καλό ταξίδι σε όσους πάνε. Προσεκτικά στον δρόμο, γιατί οι Έλληνες οδηγοί είναι λίγο κάπως. Αν και είναι αεροδρόμιο ο δρόμος και δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε χαζομάρα, πρέπει να είσαι τελείως άσχετος για να την κάνεις την πατάτα. Αλλά λίγο μυαλό στο τιμόνι χρειάζεται. Καλή τύχη να έχουμε. Να και μην ξεχάσουμε. Να βάλουμε εμείς πρώτοι τον γκολ. Μετά όλα θα έρθουν. Αυτό είναι όλη
η όλη ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όποιος διαφωνεί μπορεί να δει το πόσο τα 100 είναι οι ανατροπές στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα. Να βάλω πρώτος γκολ. Καλό απόγευμα. Γεια σας κύριε Θανάση, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο Βασίλη μου, καλησπέρα. Έπεσε ο επόμενος όμως, φίλε. Πρόσεχε τον κύριο, μην κοιτάς το κινητό σου. Λοιπόν, πρόσεχε 2-31-0, τον κύριο, κύριο Ιχολύπτη. Είπα άνθρωπος που όταν μου το έλεγε κοιτούσε το κινητό του. 2-31-0. Ο άνθρωπος που κοιτούσε το κινητό του 2-31-0, μπορεί να το κοιτάει. 2-87 και 3 οχτάρια, έτσι. Συμφωνείς, Βασίλη μου. Δεν μίλησε όμως γιατί κοιτούσε το κινητό του. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το αυριανό παιχνίδι. Χαλάρους σας βλέπω σήμερα. Δε. Είναι χαλάρη. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να είναι και στην τζίτα. Χθες τους μπρίζωσες. Εντάξει. Χθες τους μπρίζωσα. Είπα περιέγραψα ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι το τι περιγράφεις, είναι ο τρόπος που το περιγράφεις, Χρυσάνθε μου. Και τα δύο είναι. Εντάξει. Σε ένα διαφορετικό τρόπο θα περιγράψω το θέμα εχθές, με διαφορετικό θα το περιγράψω σήμερα. Η πλάκα είναι ότι μπαίνω στα σχόλια κάτω από τον blog μου στο SDNA και βλέπω 16 στα 16 παοξίδες, τα οποία οι μισοί προσπαθούν να με πείσουν ότι ο Άρης είχε δανεικό τον Ντάτο, λέει, και αλλά έφερε το αποτέλεσμα. 2-2 έληξε το μάτς. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι καταρχήν ο Άρης έπαιξαν οι δανεικοί με τον Ολυμπιακό. Δεν κάθισαν έξω. Ναι. Και δεύτερον πήρε και το αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με τους δικούς σας δανεικούς που και δεν παίζουν και κερδίζετε. Σωστό. Προφανώς γιατί είστε καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ κάτι εγώ. Και ο Πανιώνιος αύριο έχει πριμ. Όπα. Πριμοδοτείται ο Πανιώνιος αύριο για να κερδίσει τον Άρη. Από ποιον? Από το πάθος του για την νίκη. Α! Ναι, τι. Σκέφτηκες κάτι άλλο? Α, δεν ξέρω. Από το πάθος για την νίκη. Ναι. Φίλε, πριμοδοτείται. Και ο Πας νομίζω έχει πριμοδοτηθεί. Ο Πανιώνιος, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση μόνο για το μάτς με τον Άρη. Ο Πας πρέπει να έχει πριμοδοτηθεί από το ίδιο πάθος. Ο Πας έκοψε μόνο τον κόσμο του Άρη από το γήπεδο. Ναι, εντάξει. Καταλάβες. Γενικότερα αυτά, ναι, όμως τα ξέρουμε. Ναι. Και θα τα έχουμε. Και τα περιμένουμε και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Και να πολεμάμε με αυτά. Ναι. Απλά δεν δέχονται όλοι αυτοί οι τύποι να τους λες την αλήθεια. Δεν δέχονται να ακούνε την πραγματικότητα για τις πραγματικές παράγκες. Για το ποιος πραγματικά είναι ο χαλήφης. Πετυχημένος ή αποτυχημένος, γιατί υπάρχουν και αποτυχημένοι χαλήφηδες. Αυτοί που ενώ πάνε να γίνουν χαλήφηδες στη θέση του χαλήφη, διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας ισνογκούτ, ο οποίος τραβάει το χαλί κατά τα πόδια. Πέφτουν σπάνω το κεφάλι, σαν τη ξανά από την αρχή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιχείρησαν να γίνουν χαλήφηδες, ότι δεν επιχείρησαν να ελέγξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν επιχείρησαν να ελέγξουν την ΕΠΟ, δεν επιχείρησαν να ελέγξουν την ΚΕΔ. Απλά άλλες φορές το πέτυχαν, άλλες φορές όχι. Γιατί προφανώς δεν είναι τόσο ισχυροί όσο κάποιοι χαλήφηδες του παρελθόντος. Ή δε, αν θέλεις να πω και διαφορετικά, υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν. Εντάξει, αυτό χτίζεται και σε βάθος χρόνου, νομίζω. Δεν μπορείς να το κάνεις από μια στιγμή στην άλλη. Σε βάθος χρόνου, σε βάθος εψημή. Όχι εψημή. Λάθος. Όντως έκανα λάθος τώρα. Δεν είναι όσο την εψημή, είναι όσο την έψ, την οποιαδήποτε από τις 52. Μην παρεξηγηθώ. Αν θέλω να πω κάτι για την εψημή, το λέω. Αλλά έτσι δρομολογούνται κάποιες καταστάσεις πολλές φορές. Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα. Μακάρι βέβαια. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, πάμε στον φίλο, βεβαίως. Είδες τους μπρίζους πάλι, καλησπέρα. Καμία μπρίζα. Καλησπέρα. Αυτά είναι μπρίζα, ρε φίλε. Καταρχήν ήθελα λίγο να μιλήσω για τον μπάσκετ. Βεβαίως. Να μιλήσεις, ναι. Βεβαίως. Εγώ την ομάδα αγωνιστικά δεν τη φοβάμαι και πιστεύω ότι θα στρώσει και δεν θα τη φοβάσαι για τι πράγμα? Για αυτό που μπορεί να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όχι, δεν το έχουμε καθόλου αυτό. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να κινδυνεύσει ούτε να μπει καν σε τέτοια διαδικασία ο Άρης φέτος. Το ζήτημα είναι πόσο καλά μπορεί να πάει. Λοιπόν, αυτή την προσέγγιση κάνω. Έρχεται δεύτερο, Χρήσανθε, αυτό για μένα προσωπικά έρχεται δεύτερο. Αν η ομάδα έχει ισορροπία στα οικονομικά και μπορεί να βγει από το λαμβύρθο των οικονομικών, επαναλαμβάνω. Ισορροπία δεν μπορεί να έχει με 5 εκατομμύρια χρέη. Αυτό που μπορεί να έχει είναι να τα διαχειριστεί μόνο. Όχι, δεν είπε αυτό. Δεν είπε να τα διαχειριστεί. Είπε να τα μειώσει και να τα φτάσει σε ένα σημείο μετά από 3 χρόνια να είναι βιώσιμο, ώστε να μπορεί να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής. Για. Αυτό είπε. Εσύ λες τι είπε ο Κουλιέλμος. Ναι, λέω εγώ αυτό που είπε αυτός. Ναι, εντάξει, ναι. Το τι σκέφτομαι και εγώ ή το σκέφτεσαι και εσύ, εννοείται ότι απέχει από αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που είναι άρρωστο
είναι η όλη η κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί με τους οργανωμένους. Δηλαδή. Η ανακοίνωση που έβγαλαν οι οργανωμένοι, ναι, είτε συμφωνώ εγώ είτε διαφωνώ ο καθένας, mm-hmm, δείχνει αρρώστια μέσα στον οργανισμό που λέγεται. Γιατί δείχνει αρρώστια. Ναι. Από το πάνω απ' όλα ο Άρης, mm-hmm, δεν πάει στο γήπεδο. Από το πάνω απ' όλα ο Άρης που δεν μας ενδιαφέρει και εμένα... Ποιος δεν πήγε στο γήπεδο. Γιατί πήγαν στο γήπεδο οργανωμένοι. Γιατί πήγε κανένας άλλος. Οι άλλοι ήταν 1200 άτομα. Αυτό είναι ο κόσμος του Άρη. Όχι, δεν είναι αυτό ο κόσμος του Άρη. Δεν πήγαν λοιπόν σε ένα μάτσο οι οργανωμένοι. Γιατί πρέπει να στιγματίσουμε μόνο τους οργανωμένους και όχι όλους τους υπόλοιπους. Στις άλλες θύρες, στις άλλες θύρες, στις άλλες θύρες, στις άλλες θύρες ήταν κλειστά τα τουρνικέ. Και επειδή ήταν κλειστά τα τουρνικέ. Άμα πούμε σε μια τέτοια λογική, θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πρόσεξε να πω το εξής. Οι οργανωμένοι παίρνουν θέση. Άκουσε με λίγο. Παίρνουν θέση για τον Γουλιέλμο. Σωστά. Λέμε το λοιπόν. Το Σούπερ Τρέκ βοηθεί στα χρόνια τον Άρη, δεν μπορεί να αντιλέγει κανένα. Θα σου πω, εγώ σου λέω το εξής. Κάτω το Σούπερ 3 ή το 14, εγώ δεν μιλάω για σύνδεσμο συγκεκριμένα. Ναι, θα σου λέω το εξής. Εγώ είπα με βάση αυτό που έγραψε το Σούπερ 3. Παίρνει θέση λοιπόν ο Σούπερ 3, λέμε γιατί πήρε θέση. Ναι. Δεν παίρνει θέση ο Σούπερ 3, λέμε γιατί δεν παίρνει θέση. Τι θέλουμε. Ναι, απλώς λέω ότι με βάση αυτό, δείχνει μια αρρώστια του οργανισμού. Στην οποία αρρώστια είμαστε όλοι. Η αρρώστια του οργανισμού, ξέρεις πότε ξεκίνησε. Όταν οποιοδήποτε επιχειρούσε να ασκήσει κριτική, καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη, δεν το εξετάζω αυτό γιατί δεν ξέρω τα κίνητρα του καθενός. Για την οποιαδήποτε κίνηση του Λάσκαρη και αμέσως στοχοποιούνταν. Αν ήταν δημοσιογράφος, γιατί έκοψε το Χαρτζηλίκι ο Λάσκαρης, έλεγαν. Καταλαβές. Γιατί ο σύνδεσμος μπαίνει τζάμπα στο γήπεδο, λέγανε. Εγώ δεν είπα ότι. Δεν είπα ότι το λες εσύ. Κουβέντα. Όχι, κουβέντα κάνουμε. Δεν είπα ότι το λες εσύ. Εγώ σου λέω από πού ξεκινάει. Από πού ξεκινάει. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με αυτή την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση βγήκε και δείχνει μια αρρώστια στο εσωτερικό του οργανισμού. Σε αυτό το πράγμα διαφωνείς. Όχι, υπάρχει. Αν όχι η λέξη αρρώστια, ένα πρόβλημα δείχνει. Μεγάλο πρόβλημα, να, και το πρόβλημα είναι. Ας κοιτάξουμε όλοι από την πλευρά μας λοιπόν, είτε είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, είτε εσείς φίλαθλοι, είτε οπαδοί, είτε διοίκηση, να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Σωστά μιλάς. Σε αυτό πάνω, εγώ σε αυτό που φοβάμαι. Αν λοιπόν δεν είναι κανένας μπροστινός, πρόσεξε λίγο, γιατί ο κύριος Γουλιέλμος λέει: εγώ δεν είμαι μπροστινός κανενός. Ο Σούπερ 3 λέει: θεωρούμε ότι είσαι. Αν λοιπόν δεν είναι, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Αν είναι, δεν μπορεί να λυθεί. Θα φανεί λοιπόν στην πορεία του χρόνου τι ακριβώς συμβαίνει. Και οι δύο πρέπει να τα αποδείξουν. Και οι δύο, είπες δύο πλευρές τώρα. Και οι δύο πρέπει να αποδείξουν. Ο μεν ένας ότι δεν είναι. Ούτε το ένα αποδεικνύεται, ούτε το άλλο αποδεικνύεται. Αν δεν υπάρχει τρόπο, κάποιο χαρτί που να το γράφει. Με τον τρόπο και τις πράξεις. Σωστό. Αυτό λέω εγώ. Με τον τρόπο και τις πράξεις. Πιστεύω ότι αν αυτό λυθεί, ο Άρης θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντως, επειδή υπήρξαν και νεότερες τοποθετήσεις του συνδέσμου πάνω στο θέμα. Και ραδιοφωνικά, επειδή τους άκουσα και τα λοιπά, δεν είπαν ότι θα απουσιάζουν από όλα τα παιχνίδια. Πολύ ωραία. Είπαν ότι θα στηρίξουν την ομάδα και ο στόχος είναι να πάει μπροστά η ομάδα. Από εκεί έπειτα όμως ότι έχουν κάποιες σκέψεις, δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει κανένας να σκέφτονται θετικά ή αρνητικά. Εννοείται. Η δύναμη του συνδέσμου στο πέταλο, ιδίως του συγκεκριμένου γηπέδου, είναι τεράστια στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι τεράστια στην Ευρώπη. Και θεωρώ εγώ από αυτό που, γιατί ήμουνα την Παρασκευή εγώ στο Παλέ, mm-hmm, ότι την πρόκληση θα την είχε πάρει αν ήταν το πέταλο όπως το γνωρίζουμε, έτσι όπως το γνωρίζεις εσύ, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας. Συμφωνώ. Με τον τρόπο που είναι. Συμφωνώ. Υποθετικά. Λοιπόν, μακάρι να λυθεί. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε. Έχετε, επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, ναι, ξέρετε ποιο θα είναι το κεντρικό, ξέρετε. Με τις πληροφορίες που είχε ο Παπαδόπουλος, ναι, και εσύ, ποιος θα είναι το κεντρικό, ποιοι θα είναι το κεντρικό δίδυμο αύριο. Είπαμε το πιθανότερο, Δελιζής, Σόουζα, παίζει και το Μαυρά η Σόουζα. Μάλιστα. Και αλλά δεν έχει, δοκιμάσει, δεν έχει δοκιμάσει κάτι, αυτό είναι εκτίμηση. Ο Ερέρα γενικά δεν έχει σχήμα που δοκιμάζει πριν τα μάτς. Αυτό είναι καλό. Θα πάει με 3 χαφ ή με 4-2-3-1. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει με 3 χαφ. Με 4-3-3 δηλαδή. Ναι. Κοίτα. Ωραία. Το να βάλει τον Σιώπη, τον Μπάσα και τον Ματίγια του δίνει τη δυνατότητα στη διάρκεια του παιχνιδιού, αν δεν του αρέσει, να το γυρίσει σε 4-2-3-1 με το Ματίγια πίσω από το Γιουνές. Με το Ματίγια πίσω από το Γιουνές. Ναι.
Μπορεί να κάνει και αλλαγή, ρε παιδιά. Και μπορεί να κάνει και αλλαγή και στην πορεία. Δεν πολύ πατάει ο Ματίγια. Αυτό είναι το αρνητικό, ναι, που το λέγαμε και με το Χρήστο. Ναι, αλλά δεν θα πολύ πατάνε και οι άλλοι όμως. Ναι, σωστά. Εγώ και άμα είσαι στο 70-0-0, μπορεί μετά να μπει, ναι, να μπει ο Μπρούνο Γκάμα ή ο Ντιγκίνη ο Μάικα να το πας. Δεν ξέρεις πώς θα πάει το μάτς. Εγώ από αυτό το γήπεδο πάντως θυμάμαι μεγάλες νίκες και καλές νίκες. Ακόμα τελευταία φορά πάντως κέρδισε ο Άρης. Ένα-δύο δύσκολα. Με τον Ουντότζι, ναι, αυτό με το 10 θυμάμαι ένα τρομερό γκολ. Θυμάμαι ένα μάτς που χάναμε 1-0, 94-95. Ήταν, μου φαίνεται, τελευταίο μάτς πρώτου γύρου, αν όχι προ-τελευταίο. Ναι. Με φυρό ο Άρης. Και κερδίσαμε εκείνο το μάτς με 1-2, το γυρίσαμε και έκανε στο δεύτερο, αν το θυμάσαι, Χρήσανδε, επειδή σχεδόν είμαστε συνομήλικοι, γιατί ο Παπαδόπουλος αποκλείεται να το θυμάται. Και κάναμε ένα δεύτερο γύρο και χάσαμε στο τέλος για 1 ή 2 βαθμούς στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή, της καλής πορείας που είχαμε κάνει, που είμαστε, που βγήκαμε τρίτη, τέταρτη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Χάσαμε στο τέλος στην Ευρώπη για 1 ή 2 βαθμούς. Στην ισοβαθμία. Κάπου εκεί πέρα, στην ισοβαθμία για 1 βαθμό. Ναι. Αν θυμάσαι, αν το θυμάσαι. Ένα τρομερό παιχνίδι, ναι, με σαπουτζή, μου φαίνεται. Εγώ πιο πολύ θυμάμαι το 0-3 που κάναμε εκεί. Το 0-3, λες, με Αντριόλι. Με Κάλβο. Με Κάλβο. Γιατί είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, και με Αντριόλι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πρωταθλήματος, κερδίσαμε. Νομίζω μου φαντάζομαι. Είχαμε βρει στα προημιτελικά τον Πανιόνιο σε διπλά παιχνίδια. 99-2000 χρονιά. Μην μου φαντάρωσε. Είναι η μόνη χρονιά που δεν έχω βιώσει πολλά παιχνίδια. Γιατί το θυμάσαι το παιχνίδι που σου λέω. Όχι. Αυτό σου λέω. Ότι ήμουν φαντάρος και γι' αυτό. Αν θυμάμαι 1-3 ή 1-4 και παίζουμε διπλά παιχνίδια μετά, μόλις είχε κάνει τις μεταγραφές Ιανουαρίου ο Κοντομινάς με Σάβιτς, Βερετένικο και αυτούς. Πολύ ωραία οι παίχτες, ναι. Και χάσαμε σε διπλά παιχνίδια. Είχαμε φέρει 0-0 στο Βαρελάου και χάσαμε εκεί μετά στο 2-0. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Πήρα μόνο και μόνο γι' αυτό. Επιτακτική ανάγκη, επιτακτικότατη ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στο μπάσκετ. Ναι. Δεν νοείται ο Άρης να παίζει χωρίς φιλάθλους. Και δει στο πέταλο. Αυτό ήθελα να πω μόνο για το μπάσκετ. Πήρα αφορμή από τον προηγούμενο φίλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Να πω στο φίλο του 960, τι συμβαίνει με τον Πέντρο Βίτορ. Δεν είναι στο ρόστερ της ομάδας. Είναι. Να βγάλει τον Ματέο Γκαρσία έξω να τον βάλει. Είπαμε, αυτό το παιδί ήρθε δανεικό. Όχι δανεικό. Δανεικό ήθελα να έρθει. Η ΑΕΚ ήρθε με συνειδιοκτησία αφού πλήρωσε κάποια χρήματα. Ακριβώς γιατί δεν ήθελες να πάρεις δανεικό παίκτη. Έτσι. Είναι ένα παιδί 21 χρονών, το οποίο θα πάρει κάποιες ευκαιρίες, εικάζω, στην πορεία του πρωταθλήματος, αλλά αυτή τη στιγμή όταν στην ουσία παίζει τη θέση που παίζει ο Ματέο Γκαρσία και έχεις και τον Μπρούνο Γκάμα, έχεις και τον Τιγκινί, έχεις και τον Μαρτίνες, πώς θα χωρίς, πώς θα πάρεις, δεν πρέπει να πάρεις στόπερ μαζί σου. 18 χωράει η αποστολή. 7 ακόμα παίκτες είναι, ο ένας είναι τερματοφύλακας, 6. Δεν γίνεται να πάρεις 5 αριστερούς εξτρέμ. Ο Ερέρα είναι της άποψης ότι είναι μια χρονιά με πολλά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο και ότι όλοι κάποια στιγμή θα πάρουν ευκαιρία τους. Εντάξει. Έχει χρησιμοποιήσει πάνω το 50% των παικτών που έχει συνδέσει. Γιατί πρέπει όμως να λέμε τι συμβαίνει, γιατί πρέπει να συμβαίνει, τι συμβαίνει κάτι. Ναι. Μερικοί φορές προσέγγιση, ρε παιδιά, έτσι είστε λίγο καχύποπτοι. Δηλαδή με την ίδια λογική συμβαίνει κάτι με τον Αναγνωστόπουλο και τον Καντιμίρη, ας πούμε. Όχι. Είναι ο Κουέστα αυτή τη στιγμή στο τέρμα. Δεν βγαίνει, δεν κουνιέται με αυτά που κάνει. Πού να κουνηθεί. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Εντάξει. Και σωστά δεν κουνιέται με την εικόνα και που. Και να μην κουνηθεί, γιατί αν δεν κουνηθεί σημαίνει ότι δεν θα τρώμε γκολ. Εντάξει, μπορεί να μπουν και τα άλλα παιδιά. Μπορεί να μπουν και τα άλλα παιδιά και κάτι βγάζουν. Τι. Μπορεί. Γιατί όχι. Λοιπόν. Δύσκολα. Θα φανεί. Η χρονιά είναι μεγάλη. Το μελετάμε τον Κουέστα. Θα μας πει κανένα τραυματισμό αύριο. Εσύ. Όπως το Βέλεθ. Που βάλαμε Τετάρτη πρωί, πρωτιά του Βέλεθ. Συγχαρητήρια. Και την Πέμπτη τραυματίστηκε. Όχι. Η πληρότητα σα στόπερ με την επιστροφή του Μαύρη και το μεσημέρι τη ίδια μέρα παθαίνει ο Βέλεθ τη θλάση. Και γελάς. Εντάξει, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Με τον Μπάκ θα είναι έτοιμο το παιδί. Εντάξει. Θα χάσει ένα παιχνίδι. Αυτό είναι η. Γελάς. Αν ο Βέλεθ το πάθαινε. Γάστα του ρεπορτάζ. Αν ο Βέλεθ το πάθαινε την Κυριακή. Ναι! Θα ήταν, εγώ σου λέω, έτοιμος για αύριο. Με στλάση πρώτου βαθμού. Εντάξει. Δεν θα ήταν ποτέ έτοιμος. Καλά. Όπως ήταν και ο Βαλεριάνος, μας έλεγε την Παρασκευή, θα παίξει τη Δευτέρα. Και έχουν περάσει 3 Δευτέρες με τη θλάση. Του Βαλεριάνου. Του Άρου.
Τι γάμα. Του γάμα. Μας είπες 2-3 εβδομάδες και παίζεις την πρώτη εβδομάδα. Πάλι αναξιόπιστος είσαι. Break. Έχει προβλήματα αυτή η πόλη, Βασίλη Καβάδη, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε ακόμα σε νορμάλ κατάσταση. Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Χρήσανθος Τσαλτίδης που δυσκολεύεται να δει λίγο. Όχι, βλέπετε. Και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε για κανένα 20 λεπτάκια ακόμα, 4-20 λεπτά, το μέχρι τις 7 που θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Γιώργο Ματζούκη στην ώρα για μπλε. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3-8. Ο λόγος σε εσάς για να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι, να μιλήσουμε για τον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο. Και μηνυματικά φυσικά γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 5-45-26. Λοιπόν, απαντήσαμε στο φίλο των 960 που ρώτησε τι γίνεται με τον Πέντρο Βίτορ. Εντάξει, παιδιά, κατευθείαν, επειδή όταν ένας παίκτης δεν παίζει καθόλου, δεν σημαίνει ότι υπάρχει και κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παίκτες ακόμα που, για παράδειγμα, ο Κωνσταντινίδης. Πολύ περιμέναμε. Γιατί δεν ρωτάς για τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ο Κωνσταντινίδης, πολύ περιμέναμε ότι θα παίξει την Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και ο ίδιος το περίμενε. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι το περίμενε και λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό του συγκεκριμένου παιχνίδι. Για τακτικούς λόγους ο Ερέρα επέλεξε τον Σόουζα. Εντάξει, όλοι θα πάρουν την ευκαιρία τους. Είμαστε ακόμα 5 Οκτωβρίου. Το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο. Θα υπάρξουν παιχνίδια για να πάρουν κάποιοι ποδοσφαιριστές την ευκαιρία τους. Και τραυματισμοί, θα υπάρξουν μικροί, μεγάλοι και κάρτες κτλ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία για την ομάδα μας αύριο, πρώτον. Mm-hmm. Έχω μια έτσι συζήτηση να κάνω, έτσι παρατήρηση. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, ο Κολάσο και ο Μενέντες έχουν δείξει ότι δεν μπορούν να κάτσουν στο άκρο. Ειδικά αυτή τη στιγμή ο φίλος μας ο Κολάσο, όσο και επεκτεράζει ένας, τον άρεσε στιγμή δεν μπορεί να αποδώσει. Ένα μάτσο έπαιξε ο Κολάσο εκεί. Και δύο μάτσο έπαιξε. Ποιο είναι το δεύτερο? Νομίζω έπαιξε μία. Κρέσαντε, δύο νομίζω. Με τον Μπάς είναι το. Μόνο με τον Μπάς Γιάννενα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, σε πάση περιπτώσει, επειδή όμως δεν πατάει γερά στο γήπεδο, δεν ξέρω τι συμβαίνει, μπορεί να είναι ο παιχταράς. Δεν πατάει γερά, οπότε είναι σαν να μην παίζει ένας παίκτης. Και με την Τρίπολη αυτό φαίνεται. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων με την Τρίπολη ήταν κακός. Είναι, χρήσατε, συγγνώμη. Καλά, ο Ερέρα έχει άλλη άποψη όμως, αλλά τέλος πάντων. Ο Ερέρα είναι προπονητής. Εγώ δεν κρίνω τον Ερέρα, εγώ λέω την άποψή μου. Ναι. Δεν είναι επιτρεπτή. Φυσικά. Δεν θα πω γιατί κάνει να δεν κάνει. Εγώ την άποψή μου λέω. Επειδή παίξαμε λίγο μπάλα και ξέρουμε λίγο όλοι πολύ, όποιος ο Ερέρα βέβαια, εγώ βλέπω στο γήπεδο, ιδίως και με τα Γιάννενα, αλλά και βεβαίως και με την Τρίπολη ένα ημίχρονο, είμαστε ένα μείον. Ναι. Η προσωπική μου άποψη, έτσι. Γι' αυτό και τον έβγαλε. Για τον Κολάσο. Και τον έβγαλε. Ναι. Δεύτερον, ο Μενέντες είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν βοηθάει καθόλου επιθετικά. Για μένα. Ναι. Προσωπικά αυτό το έχω δει δύο παιχνίδια. Ναι. Δεν βοηθάει καθόλου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μακάρι να βγει το σχήμα του, δεν ξέρω ποιο σχήμα θα επιλέξει. Επιλογή του θα είναι. Πού να καταλήξουμε όμως, γιατί μίλησες για δύο συγκεκριμένους παίκτες. Πού θες να καταλήξεις? Ναι, εγώ θα ήθελα να πει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω ο Βαλεριάνος αν ήταν έτοιμος ή όχι. Αυτός ο κάποιος άλλος ήταν τραυματίας. Δεν ήταν. Δεν είναι τραυματίας ο Βαλεριάνος, δεν χρειάζεται. Πώς δεν ήταν, τρεις εβδομάδες. Έχει εδώ και ένα μήνα λέει ότι είναι καλά, α πούμε. Εντάξει, δύο εβδομάδες. Πολύ να πει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Κάτσε, τι εδώ και ένα μήνα. Όχι δύο εβδομάδες. Την Τετάρτη, την Τρίτη μπήκε στις προπονήσεις. Κάτσε. Δύο εβδομάδες δεν έχει που είναι έτοιμος. Από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτοιμος να μπει. Όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ήταν. Δεν ξέρω, από πού την έχει την ενημέρωση ότι ήταν. Δεν ήτανε. Λοιπόν, εγώ διαβάζω ναι. Αυτά που λέτε και στο site αλλά και στο πρεσάρις, mm-hmm. ότι ο Βαλεριάνος ήταν έτοιμος και τίθηκε στη διάθεση του προπονητή. Πότε? Εγώ αυτό ξέρω. Άκουσε με λίγο. Και πριν μια εβδομάδα για το κύπελλο και όλα τα ίδια. Αλλά πήγα κάνει αλλαγές, δεν το χρησιμοποιήσω. Τέθηκε στη διάθεση του προπονητή ότι συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις. Είναι μετά. Προπονήσεις, αυτό λέω. Θέμα προπονητή θα τον πάρει. Εγώ θα σου πω τι είπε ο Ερέρα στο Βαλεριάνο. Ότι σε θέλω έτοιμο για τα ντέρμπι. Okay. Και ένα άλλο, εντάξει, πέστος, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εντάξει, εγώ πάντως, μια που ανοίγεις κουβέντα, θα έβαζα τον Τζανακάκη αριστερά. Και τον Κωνσταντίνη στα δεξιά. Αυτό πήγα να πω, ρε παιδιά, μπράβο. Ναι. Με καλύψατε. Υπάρχει τώρα μια με καλύψατε. Επιλογή. Πλήρως. Ναι, τώρα με καλύψατε πλήρως. Θα σου έλεγα η επόμενη μου ότι ο Τζανακάκης δεν μπορεί να παίξει από μια ολέβρα και να παίξει Κωνσταντίνη. Εγώ θα το έκανα. Θα αυτό. Το έλεγα. Μπορεί να το κάνει. Μπράβο. Χρήσανθε, συμφωνούμε απόλυτα. Μπράβο. Απόλυτα. Τώρα για το μπασκετάκι μας. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν μπορούμε να λέμε και πολλά γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει που είναι μπροστά, είναι πίσω, αυτές οι ανακοινώσεις δεν με αγγίζουν. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας μπροστά
και ευτυχώς που είναι και έχει αναλάβει κάποια πράγματα. Εύχομαι, γιατί την ομάδα του Μπάτσε πρέπει να τη στηρίξουμε και έχει αποδείξει ο φίλαθλος κόσμος του Άρη ότι στηρίζει στα δύσκολα την ομάδα του μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αλλά η ομάδα, μας έχει, η ομάδα του μπάσκετ μας έχει δώσει τόσες χαρές που αν δεν ήταν αυτή δεν ξέρω τότε με τα πέτρινα χρόνια του ποδοσφαίρου θα γινόμασταν. Καλό είναι να στηρίξουμε την ομάδα, να στηρίξουμε αυτούς τους παίχτες και να είμαστε στο γήπεδο. Γιατί είναι μια δύσκολη χρονιά και αν δεν έχει και τους φιλάθλους, γιατί άκουσα προχθές κάποιον θα πέσει με 5-10 φιλάθλους, είναι εγκληματικό. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ομάδα στο μπάσκετ. Ό,τι και να γίνει. Η ομάδα μας έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και πρέπει να τη στηρίξουμε. Να είσαι καλά. Τα δύσκολα φαινόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά, και πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, Χρήστανδε. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε Βασίλη άλλον, ωραία. Πέντε λεπτάκια έχουμε πάντως ακόμα. Θέλετε κανένα δύο ακόμα. Ναι, ναι. Έξω Βαλέρια του Βαλεριάνο. Έχει δοκιμάσει ποτέ αυτό που είπα. Το έχει σαν εικόνα, γιατί είχε παρακολουθήσει παιχνίδια της περσινής χρονιάς και ξέρει ότι ο Τζανακάκης έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στο αριστερό άκρο. Αλλά γνωρίζοντας ότι έχει επιλογές εκεί, στηρίζει αυτές και προσπαθεί να πάρει κάτι από αυτές. Ο Μενέντες στην Μενέντεθ, στην Τούμπα και, στο, και με τον Αστέρα. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κακός. Όχι, ήταν καλός. Ναι. Αλλά ήταν μόνο μέχρι τη σέντρα. Την άλλη, σε αυτό το μάτσο με τον Πανιόνιο. Ναι, στο μάτσο με τον Πανιόνιο ενδεχομένω να μην θέσει κάτι άλλο. Όχι. Να σου αρκεί αυτό δηλαδή. Κοίτα, εμένα η αίσθησή μου λέει Μενέντεθ. Αλλά θα δούμε αύριο. Θα πάρω μετά τον πάκο και θα σου πω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μενέντεθ. Αδελφέ. Ο Μενέντεθ το σουτ γκολ 0-1 ο Άρης. Το φάω με το Μενέντεθ 0-1. Μην το ξεχνάς. Δεν βγαίνει ο Μενέντεθ από την 11 και 3 μετά. Έδωσε απαντήσεις. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πανέλα βασικού και αυτά. Το Μενέντεθ και αυτά. Ο Νικολάκης είσαι ένα σχετί από δίπλα ακούω. Ο Νικολάκης είναι ποιος είναι. Ο Νικολάκης είναι. Ποιος θα είναι η Ευελίνα θα είναι. Ο Νικολάκης θα είναι. Ποιος θα είναι η Ευελίνα θα είναι. Τι έγινε φίλε, έχουμε μια απεργία πάλι. Ταλαιπωρείται τον κόσμο. Τι λέει εδώ πέρα, φίλε. Τι λέει τώρα εδώ πέρα. Πετάει σπίτι. Έκανα μια ερώτηση. Πετάει δηλαδή τώρα. Όχι, δεν είπε την ερώτηση. Είπε φίλε, έχουμε απεργία, ταλαιπωρείται τον κόσμο. Εδώ πέρα, στέλνω, διακρίνω. Κάνατε κοκοκό και αναστείλατε τη δεύτερη τέτοια. Όπα. Κάτσι μιτσικότσι με το σπιρτζί, τα βρήκατε. Οπα. Πήρατε καμιά αύξηση. Αύξηση. Έλα να σε δώσω την αύξηση που πήρα. Αύξηση στις μειώσεις. Την έχω απάνω μου. Έλα να σε δώσω την αύξηση που πήρα. Λοιπόν... Εντάξει, φυσικά τι σας έκοψε, κανένα χιλιάρικο σας έκοψε το μήνα. Επί πέντε. Εντάξει, σιγά. Εφτά, γλωστά υπάρχουν. Τα πήραν άλλοι. Τα πήρε ο Άρης, η ΕΡΤ, τα έδωσε τον Άρη. Τώρα κάτι, ρε Νεφελούδη. Ναι. Ρε, πού είσαι αυτό το παλικάρι. Χάθηκε. Σε λίγο χαθεί γενικώς. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, να δω που θα είναι. Στον ιδιωτικό τομέα. Ρε το παλικάρι, πού είναι αυτό που μας είχε να λύσει με τα λεφτά. Τώρα που κέρδισε, εννοείς ο Καρυπίδης στο δικαστήριο. Τώρα που έκανε την εχώρηση, περνάει στα ψηλά. Κάτσε, δεν έκανε επίσημα ακόμα. Περίμενε να γίνει επίσημα. Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι. Ό,τι έχει σχέση με τον Άρη, πάνω στα ψηλά θα περνάει. Άμα όμως ήταν ανάποδα, ναι, είχε χάσει το δικαστήριο, θα ήταν πρώτο θέμα. Και θα ακούγαμε κανένα. Εγώ αν ήμουν Άρη, αδερφέ, άσχετο που μας παίζει την Κυριακή και ο Κομίνης. Αύριο. Στο Άρης ΠΑΟΚ θα έλεγα, δεν θέλετε ξένο. Εγώ θα τον Κομίνη. Ανάποδα θα γίνουσε. Το μάτι εννοείς. Ο Κομίνης. Για να πουλήσει εκδούλευση στον Άρη. Άκου να σου πω. Το συγκεκριμένο μάτι, όχι επειδή είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά αυτή είναι αυτά τα πράγματα που έχουν τα παιδάκια στο Pampers και τα αλλάζεις. Δεν ξέρω. Από παιδιά και Pampers και τέτοια δεν ξέρω εγώ. Ναι. Και μυρίζει. Και μυρίζει άσχημα. Mm. Και ο Γιωργάκης να σφυρίζει διαετής με το Ζήση και το Θόδωρα στα κοντάρια. Χαμένη είναι. Μάλιστα. Πάρε αύριο το μάτς. Πάρε αύριο το μάτς. Ακριβώς. Και μετά 15 μέρες έχουμε να τα πούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάρε αύριο το μάτς. Στις 21 στις 9 η ώρα το βράδυ, 9 και 10, θα είμαι πρώτος μόνος. Έτσι. Πρώτος η βαθμολογία θα λέει, άρα Θεσσαλονίκη. Έτσι. Την 7η αγωνιστική. Έτσι. Και μετά ας βγουν και να πούνε ότι έχω δεν πάει το πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό.
Και θα ακουστεί το σύνθημα την Κυριακή το βράδυ. Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Τον Άτι Νάτι από τα αθλητές. Φίλε, είναι μεγάλη τρολιά. Φοβερή τρολιά είναι. Φοβερή τρολιά. Μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει. Καλά, αύριο είναι πολύ δύσκολο το μάτι. Πολύ κλωτσιά θα έχει. Πολύ κλωτσιά. Θυμίζει εκείνο το μάτι. Θυμάσαι εκείνο το μάτι με τον. Τελευταία χρονιά που πέσαμε. Πώς το λέγανε και τον πρώην παίκτη να σου έκανε φασαρίες στο δόκιο. Στον πάγκο. Και πήγε στον Πανιόνιο. Όχι, πρώην Έλληνας. Ποιος. Και έπαιζε στον Πανιόνιο και μας έκανε μανούρες, του κοστούσαμε λεφτά. Πώς το λέγανε, σύντερ μπακ ήταν. Κουλουχέρης. Άννα, μπράβο. Ο Ευθύμης. Θυμάσαι τη μανούρη που έκανε και μας έβριζε. Δεν ήταν αυτό. Στο μάτσι κάτω έγινε η φασαρία. 1-2 που κέρδισε ο Άρης. Εκεί έγινε η φασαρία. Με τον Αγκάθο και με τον και Ουντότζι. Και Ουντότζι. Κάτω και έγινε. Και την αποβολή του Σουμάνης στο 64. Κάτω, ναι. 1-2 που τελείωσε. Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε. Να σε καλά, υπομονή, στέλνιο. Υπομονή. Άντε, πάει. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Τον τελευταίο. Τον τελευταίο. Καλησπέρα. Είσαι ο τελευταίος. Και ο τυχερός πριν την νίκη. Μακάρι, παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Κλωτσιά δεν έχει κανένα μάτς. Κλωτσιά έχει μάτς το οποίο όταν το επιτρέπουν οι διαιτητές. Σωστό. Κανένα παιχνίδι δεν έχει κλωτσιά. Άρα να μην ξεκινάμε. Άρα και εμείς να μην έχουμε αυτό. Είναι κλειδί αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς. Όχι, αυτό ακριβώς λέω. Είναι. Αυτό είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής. Είναι κλειδί και αν θέλεις να κάνεις κάτι ωραίο και κάτι σπουδαίο και κάτι καλό, για αυτά τα παιχνίδια πρέπει να πάρεις παιχνίδια. Και σε αυτές τις έδρες. Αυτού του στυλ, βέβαια. Ναι, ναι, πάρε. Ναι. Δεν σε λέω ρε πάνε κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πάρε αυτό το παιχνίδι. Μην την πατήσεις όπως με τα Γιάννενα. Και αν δεις ακόμα αγόρι μου ότι δεν μπορείς να το πάρεις. Μη χάνεις. Πάρε τον πόντο και φύγε. Έτσι. Σωστό. Πάρε τον πόντο και φύγε. Αυτή ακριβώς είναι η προσέγγιση. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ελπίζουμε να το έχουμε. Και αύριο με τον Πανιόνιο και την Κυριακή με τον Λαύριο. Νομίζω ότι ο Άρης φέτος, και το έδειξε στην Τούμπα, έχει την οτροπία η ομάδα και οι παίχτες κυρίως για τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι άλλο το παιχνίδι στην Τούμπα, άλλο το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη είναι παιχνίδι Γιάννενα. Και εκεί δεν την είχε στην οτροπία. Μην τους καλύπτεις. Έχεις... Να κερδίσουν! Μη γυρίσετε! Καλό δεν είναι. Ακούτε. Μη γυρίσετε! Αν δεν κερδίσετε, στη Νέα Σμύρνη. Βγήκε το παδάκι από μέσα. Τώρα στο φινάλε. Πάμε να παίξουμε την μπάλα μας, πέρα από την πλάκα. Το μάτς είναι κομβικότατο. Το είπα στην αρχή, μην τα ξαναλέω τώρα τα ίδια πράγματα. Είναι μάτς στόχων. Το blog σε SDN να μπει ο κόσμος να το διαβάσει. Στόχων. Ας μπει στο Λαμπαουτάρι να το στείλει μετά. Για να πάρει και το Λαμπαουτάρι. Σωστό, Χρυσάνθη. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα με ο Λαμπαουτάρι στον αέρα. Λίγο μετά τις 5 ελπίζω σας ότι θα έχουμε να συζητήσουμε για νίκες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.